έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι τους δίνουμε μία αναψυχή, μία πορτοκαλάδα, όπως πάλι χαρακτηριστικά έλεγε ο Άγιος. Έτσι, όταν κάνουμε μία προσευχή για τον κεκειμένο, τα μνημόσυνα, όλα αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Έτσι, αυτό. Και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού. Οι δικές μας οι προσευχές μπορούν να ενεργήσουν έτσι στον Θεό και εξαρτάται βέβαια μετά από τον Θεό πώς θα ενεργήσει. Σε σπάνιες περιπτώσεις βέβαια μπορεί να γίνει και αυτό που ας πούμε λέτε να αλλάξει τελείως η κατάσταση, αλλά είναι πολύ σπάνιο αυτό έτσι. Το έχουμε στις περιπτώσεις Αγίων ανθρώπων που παρακάλεσαν πολύ επίμονα τον Θεό και τους έκανε το χατήρι για κάποιες ψυχές. Έτσι, αλλά τουλάχιστον τους δίνουμε μια αναψυχή, μια ανακούφιση εκεί που είναι. Όταν είναι σε κατάσταση δηλαδή που προγεύονται, που προγεύονται την κόλαση. Ναι, να αλλάξει ας πούμε η πρόγευση, γιατί μετά θάνατον τώρα δεν πάει κανείς ούτε στην κόλαση ούτε στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Έτσι, τώρα οι ψυχές είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Γι' αυτό και παρακαλούμε να γίνει ήλιος ο Θεός. Και εξαρτάται τώρα με το πόσο βαριά έχει τραυματίσει ο άνθρωπος την ψυχή του. Για να, ας το πούμε έτσι με μια σύγχρονη ορολογία, να ανέβει επίπεδο, έτσι, με τις ευχές που θα κάνει η στρατευωμένη Εκκλησία, εμείς δηλαδή, που είμαστε ακόμα σε αυτή τη ζωή. Γιατί ο ίδιος από μόνος δεν μπορεί να αλλάξει, να μετανοήσει, έτσι, εν το άδειο και στη μετάνοια. Αλλά οι δικές μας οι προσευχές, θα λέγαμε, μπορεί να κάμψουν τον Θεό κατά κάποιο τρόπο. Και να αλλάξει και πολύ η κατάσταση. Ας πούμε, έχουμε την περίπτωση του Αγίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτου, ο οποίος όταν κοιμήθηκε ο γέροντάς του, έκανε προσευχή ο Άγιος Εφραίμ και τον είδε να μην είναι σε καλή κατάσταση. Να είναι σε άσχημη πνευματική κατάσταση. Να μην έχει βρει ανάπαυση δηλαδή η ψυχή του. Και έκανε 40 λίτρο, πολύ έντονη προσευχή ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, και αφού έκανε και τις 40 λειτουργίες, μετά είδε τον γεροντά του, ο οποίος τον ευχαριστούσε και του λέει: «Παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τώρα είμαι πολύ καλά». Καταλάβατε, βοήθησε πάρα πολύ η προσευχή και το 40 λειτουργίες που έκανε ο Άγιος Εφραίμ, τον γεροντά του.